Λοιπόν, πάμε τώρα στην Λάρισα. Σε μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτηση μια ηλικιωμένη γυναίκα. Έχουμε δει γενικότερα ότι μαστίζουν πάρα πολύ αυτέ οι υποθέσει, όσον αφορά με κάποιου επιτίδιου, οι οποίοι πατάνε πάνω στα χαμηλά αντανακλαστικά κάποιων ανθρώπων που είναι μεγαλύτερη ηλικία και του εκμεταλλεύονται ουσιαστικά ψυχικά για να του αποσπάσουν κάποια χρήματα. συγκεκριμένη περίπτωση, ένα άνδρα, ένα άγνωστο άνδρα ω προ αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα, μιλάμε για μια γυναίκα 88 ετών, προσποιούμενο ότι είχε την ιδιότητα ενό δημόσιου λειτουργού και δι' ενό νοσοκομιακού ιατρού. Επικοινώνησε με την γυναίκα και τη είπε ότι η κόρη της, τη τι έπαθε, κάτι που ξέρω έχουμε ακούσει πάρα πολλέ φορέ να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε στου ηλικιωμένου, έπαθε ένα τροχαίο ατύχημα ότι η κόρη τη είναι στο νοσοκομείο και πρέπει οπωσδήποτε να δώσει κάποια χρήματα για να μπορέσει το παιδί να γίνει καλά. Η γυναίκα τι έκανε, έδωσε, έβαλε μέσα σε μία τσάντα 6.000 ευρώ, τα οποία τα πέταξε από τον μπαλκόνι του σπιτιού τη, για να τα πάρει αυτό ο άντρα. Είναι μία απίστευτη ιστορία. Η γυναίκα, όταν κατάλαβε ότι είχε εξαπατηθεί, ήταν ήδη αργά. Ωστόσο, να ξαναπούμε ότι αυτό είναι μία πραγματικά τεράστια μάστιγα την τελευταία διετία. Καθώ έχουμε δει, το ξέρω και από δική μου ιστορία, έχουν πάρει δι, του δικού μου παππούδε και του έχουν πει ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και του α... δικού μου έχουν πάρει, που ευτυχώ κάναν το ταξί, με πήραν πίσω. Ναι, απλά εκείνη την ώρα δεν ξέρει και μεγάλο άνθρωπο μόλι ακούσει αυτό, θα έρθει αντανακλαστικά να πάρει τηλέφωνο, να ρωτήσει: Είσαι καλά, παιδί μου, α κοίτα τι μου κάναν. Εκεί ακριβώ πατούν. Εκεί πατούν και δυστυχώ έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα πάρα πολλοί άνθρωποι. Έχουν αποσπάσει γενικότερα πάρα πολλά χρήματα και είναι ακριβώ ότι δεν ξέρει σε τι άνθρωπο θα παίζει, αν θα μπορέσει αμέσω να βρει την ψυχραιμία να καλέσει για να διασταυρώσει την πληροφορία ή αν, όπω έκανε 88 χρόνια, θα του δώσει 6.000 ευρώ, όταν πλέον ήταν πάρα πολύ ε, αργά.